κρίνουν να πράξουν ανάλογα. Με απόβαση των αρχηγών, αποστέλλονται στον Πασά 70 άντρες με αρχηγό τον Λάμπρο Τζαβέλα. Ο Αλή Πασάς, πράγματι, είχε στήσει παγίδα σουλιώτες και έτσι πιάνεται χμάλωτος ο γιος του Λάμπρου Τζαβέλα, Φώτος. Ο Αλή εξαπολύει με τοπική επίθεση με 10.000 Τουρκαλβανούς κατά του Σουλίου, που και αυτή υπήρξε ατυχής. Την άμυνα αναλαμβάνει ο Γιώργος Μπότσαρης και ο Δήμος Ράγκος. Ο Λάμπρο Τζαβέλας επιστρέφει στο Σούλι και εξαγγελώντας τον Πασά, ετοιμάζει την άμυνα του Σουλίου. Στέλνει επιστολή στον Πασά που τον πληροφορεί πως είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί την πατρίδα του, ακόμη και αν χρειαστεί να θυσιάσει το γιο του Φώτο. Η μάχη ξεκινάει. Τούρκοι και Σουλιώτες πυροβολούν ασταμάτητα για 4.